Διαρθρωμένους διάλογους. Δώσε στη φωνή σου δύναμη. Φαντάσου να υπήρχε ένας τρόπος να ακουγόταν η φωνή των νέων. Φαντάσου να μπορούσαν οι νέοι και οι αρμόδιοι χάραξης πολιτικής να συμμετέχουν σε ένα συναρπαστικό και αποτελεσματικό διάλογο. Φαντάσου να είχες την ευκαιρία να γνωρίσεις άλλους νέους και να διαμορφώσετε μαζί τις αποφάσεις που αφορούν τη ζωή σας. Μην κοιτάξεις αλλού. Ο διαρθρωμένος διάλογος είναι εδώ για να τα κάνει όλα αυτά πραγματικότητα. Ο διαρθρωμένος διάλογος είναι μια διαδικασία, ένα εργαλείο αν θέλεις, που σε ενδυναμώνει. Ναι, εσένα, το νέο, για να πεις αυτό που σκέφτεσαι και να εκφράσεις τις ανησυχίες σου για θέματα που σε αφορούν άμεσα. Οργανώνεται σε 18μηνους κύκλους, οι οποίοι είναι χωρισμένοι σε 3 εξάμηνες φάσεις και η διαδικασία επικεντρώνεται σε μια κοινή γενική θεματική προτεραιότητα. Ο διαρθρωμένος διάλογος λειτουργεί στη βάση μιας κυκλικής διαδικασίας, της οποίας ηγείται η νεολαία, όπου οι ερωτήσεις στέλνονται από το ευρωπαϊκό στο εθνικό επίπεδο για να απαντηθούν από τους νέους. Στην Κύπρο, της Εθνικής Ομάδας Εργασίας προεδρεύει το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου, μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση ομπρέλα που εκπροσωπεί τους μη κυβερνητικούς οργανισμούς των νέων από όλες τις κοινότητες και μειονότητες της Κύπρου. Παράλληλα, το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου είναι υπεύθυνο για τη συμπερίληψη όλων των νέων της Κύπρου στη διαδικασία, συλλέγοντας τις απόψεις τους. Λοιπόν, αφού η Ευρωπαϊκή Διευθύνουσα Επιτροπή λάβει τις απόψεις των νέων της Ευρώπης για το επιλεγμένο θέμα, τότε το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας συγκεντρώνει όλες αυτές τις απόψεις σε μια ενιαία έκθεση που θα αποτελέσει τη βάση για την επόμενη και πιο ενδιαφέρουσα φάση αυτής της διαδικασίας, την Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας. Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Νεολαίας, που διοργανώνεται από κάθε προεδρεύουσα χώρα του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκεντρώνει πάνω από 200 νέους και αρμόδιους χάραξης πολιτικής για να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με τη θεματική προτεραιότητα. Και είτε το πιστεύετε είτε όχι, για να διασκεδάσουν. Μετά από τις συζητήσεις και τα πάρτι, οι νέοι και οι ηθήνοντες καταλήγουν σε μια σειρά από κοινές συστάσεις, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στη σύνταξη των πολιτικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με άλλα λόγια, ο διαρθρωμένος διάλογος μετατρέπει τη φωνή σου σε απτά πολιτικά αποτελέσματα. Στην Κύπρο, αυτή η ανοιχτή διαδικασία επιτρέπει σε όλους τους νέους της Κύπρου, Ελληνοκύπριους, Τουρκοκύπριους, Αρμένιους, Μαρονίτες, Λατίνους και όλους τους άλλους πολίτες της Κύπρου να συναντηθούν, να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και ιδέες σχετικά με ζητήματα που τους αφορούν άμεσα. Αλλά το πιο σημαντικό, σου επιτρέπει να εκφράσεις ελεύθερα την άποψή σου ως ένας ενεργός Ευρωπαίος πολίτης, οδηγώντας σε άμεσα και σε απτά πολιτικά αποτελέσματα. Με την ενεργό σου συμμετοχή στο διαρθρωμένο διάλογο, ενισχύς τη διαδικασία. Η συμμετοχή είναι εύκολη και διασκεδαστική. Μπορείς να επιλέξεις το βαθμό της εμπλοκής σου, από την απλή συμπλήρωση του ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου 2 φορές το χρόνο, μέχρι τη διοργάνωση διαβουλεύσεων ή τη συμμετοχή σε αυτές, ή ακόμα εκπροσωπώντας την νεολαία της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Σύνοδο Νεολαίας. Είναι μια συναρπαστική εμπειρία που θα σου μείνει αξέχαστη. Αν σε ενδιαφέρει να συμμετάσχεις στη διαδικασία, επικοινώνησε με το Συμβούλιο Νεολαίας Κύπρου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δώσε στη φωνή σου δύναμη. Λάβε μέρος στο διάλογο.